Και βιβλία λέει, εμείς είσαστε το άλας της γης. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Αν λείψουν αυτές οι αλήθειες, όπως τις απαραίτητες, φως, αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη, πραώτης, πίστης, εγκράτεια. Αν λείψουν αυτές οι αλήθειες, αγαπητοί, ο κόσμος δεν θα μοιάζει, δεν έχει καθόλου ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτός λοιπόν ο οποίος συντηρεί είναι τον κόσμο και την ανθρωπότητα είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Το Πανάγιο Πνεύμα του Πατρός επολεγόμενο και εννοώμενο επολεγόμενο. Τριάς, Αγία, δόξαση. Αμήν. Κορίτσια μόνο πάω, και. Μόνο πάω. Μόνο, α. Δεν φαίνεται η εκκλησία όμως, δεν φαίνεται ο Τρούλος. Εντάξει. Κάνε το όπως θες εσύ. Με ποιο να μιλήσουμε στο Όπεν να κάνουμε μια διαφήμιση πολιτική. Ya vamos.
Ευχαριστούμε. Ηλία. Νατάσα. Γενιστά να είτε, μα, γιορίλου ψάχνει. Σαρούλιο, φέτε. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, να βοηθάω ως ία και ευλογία. Όπως και κάθε χρόνο βρισκόμαστε εδώ, σας ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα και κάθε χρόνο να γινόμαστε ακόμη περισσότεροι. Το πρώτο τραγούδι όμως θέλουμε, όπως ξέρετε, πριν από λίγες ημέρες είχαμε την ημέρα μνήμης για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ελλήνων του Κόντου και εις μνήμη θέλουμε να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι. Χρόνια πολλά και πάλι. Ας όπου τον έλειπε δε, μόνο λίγους ο Θεός. Ως τα γόνατα τσαμούρια κι όλοι τυραννίγονταν, άλλοι έχαθανε στη στράτα κι άλλοι εφουργηγάνε. Αναλέγωσε την ιστορία για να μάθεις εδώ και σαν παιδιάς. Έλα να λέγωσε την ιστορία για να μάθεις εδώ και σαν σοκονώνουν μαζί. Άλλος έκανε τη μάνα
το παιδί. Όταν είπαν να μετρούνε όσοι έπαιρναν στη ζωή, σαν χαρτιά 3.300 στη ζωή. Σε την ιστορία για να μάθεις εδώ και σαν παιδιά. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις εδώ και σαν παιδιά. Πάντα έχαθε και τα δάκρα μου στερέψα. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να νιώθεις εδώ και σαν παιδιά. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις εδώ και σαν παιδιά. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις εδώ και σαν παιδιά. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις εδώ και σαν παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα με πολύ μεγάλη χαρά θέλω να καλέσω εδώ κοντά μας την κυρία Σαχινίδου. Καλημέρα σε όλους σας και χρόνια πολλά αγαπητοί συμπατριώτες. Επίτηδη προσκεκλημένοι, 17 Ιουνίου σήμερα, ημέρα της Ορθοδοξίας, μεγάλη γιορτή. Είναι το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος. Εύχομαι σε όλους από καρδιάς χρόνια πολλά να είμαστε γεροί και να μας αξιώνει ο Θεός να ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ, σε αυτόν τον ιερό χώρο, σε αυτή τη γιορτή που ετοιμάζουν για εμάς η οικογένεια Σαββίδη. Αγαπητοί συμπατριώτες, ακούγοντας το τραγούδι για το οποίο έκανε αναφορά στη γενοκτονία, θα μου επιτρέψετε, παρόλο που σήμερα η μέρα είναι μέρα γιορτής, να πω δύο κουβέντες. 2019, έτος ορόσημο για μας τους Έλληνες ποντιακής καταγωγής, διότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη δεύτερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Εμείς, οι απόγονοι εκείνων, κρατούμε ως φυλακτό στην καρδιά μας μια ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ. Μια ιστορία που οι σελίδες της είναι λευκές. Εμείς λοιπόν έχουμε υποχρέωση, χρέος τιμής, όχι μόνο να αποτείουμε φόρο τιμής τη 19η Μαΐου, αλλά να αγωνιζόμαστε μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι οι πάλευκες ψυχές των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας να αναπαυθούν εν ειρήνη. Και ποιοι είναι οι αγώνες που πρέπει να κάνουμε? Πρέπει λοιπόν όλοι μας να πιέζουμε την κυβέρνηση πρωτίστως και τα διεθνή φόρα για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο είμαστε ευαισθητοποιημένοι όλοι μας. Πολύ περισσότερο δε, και θα μου επιτρέψετε να κάνω την αναφορά, ο Ιβάν Σαββίδης, αυτόν για τον οποίο εμείς πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Γιατί? Όχι μόνο γιατί είναι ο δικός μας άνθρωπος και αυτό το δείχνει με την καθημερινή του συμπεριφορά, αλλά γιατί είναι ένας ξεριζωμένος Έλληνας όπως εμείς, που ενώ εκεί στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είχατε τον τίτλο του Έλληνα, εδώ έχετε τον τίτλο του Ρώσου, του Ρωσοπόντιου,
Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το δεχόμαστε. Εγώ είμαι περήφανη για την καταγωγή μου. Γιατί είμαι από την περιοχή της Τσάλκας. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει κανένας ότι οι δικοί μας και εκεί βιώσανε ένα ρατσισμό. Μετέπειτα βεβαίως μπολιάστηκαν με το ντόπιο στοιχείο, δώσαν και πήραν και ό,τι έγινε και εδώ. Ήρθατε καματεροί, χωρίς δραχμή, πουλώντας τα υπάρχοντά σας. Την καρδιά σας όμως δεν την πουλάτε και δεν μπορεί να μας την εξαγοράσει κανείς. Έτσι λοιπόν όλοι εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η δύναμή μας και να στηρίξουμε τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος επιμένει και θα επιμένει για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, για τον τρισχιλιόχρονο πολιτισμό μας, για αυτόν που αφήσαμε εκεί και οι Τούρκοι σήμερα υπερηφανεύονται. 15 Αυγούστου, δεν είμαστε πολύ μακριά, είναι πολύ κοντά, η Μονή της Παναγίας Σουμελά θα λειτουργήσει και πάλι. Και να σας θυμίσω κάτι που είπε ο Ιβάν στον νομάρχη μέσα στην Τουρκία, επειδή γνωρίζετε τα γεγονότα για την Αγία Σοφιά και για την Αγία Σοφιά της Τραπεζούντας. Αυτός ο άντρας λοιπόν είπε, εγώ θα σας φτιάξω ένα τζαμί, δώστε μου την Αγία Σοφιά να την κάνω εκκλησία. Και πείτε μου, ποιος Έλληνας μιλάει έτσι? Εάν λοιπόν όλοι εμείς κρατάμε αυτά τα λόγια, στηρίζουμε ανθρώπους που είναι μπροστά και τους ακολουθούμε όχι ως πιστά πρόβατα, τους ακολουθούμε για τις ιδέες τους, για αυτό που κάνουν. Και ο Ιβάν είναι ένας από αυτούς. Ήρθε εδώ και υποσχέθηκε. Το 16 θα σας φέρω, για τον ΠΑΟΚ μιλάω, τα κύπελα, διπλούχος λοιπόν. Το είπε και το έκανε. Δεν αφήνει τίποτα στον αέρα. Εμείς λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε και αυτούς θα στηρίζουμε. Να ευχηθώ στην οικογένεια χρόνια πολλά. Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητή Σοφία, αγαπητέ Παύλε, Βαλέρια, ο Γιάννης, τώρα έτσι θυμάμαι σκόρπια τα ονόματα, όλο το ζώο, όλους τους αβίδιδες, για ό,τι κάνετε, γιατί και η δική σας προσφορά είναι μεγάλη. Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι γιορτή και εδώ, σε αυτή την εκκλησιά που την έφτιαξε στη χάρη του Αγίου Πνεύματος αλλά στη μνήμη των γονιών μου, εμείς ανάβουμε το κεράκι της μνημοσύνης και σε όλους αυτούς τους νεκρούς που μείναν άταφοι στο Πόντο. Με τον Πόντο στην καρδιά μας, με την αγάπη μας για τον συνάνθρωπό μας, με την αλληλεγγύη, έτσι μάθαμε να προχωράμε εμείς οι Πόντιοι. Να σαν τη μάνα που γεννά, σαν 30 χρόνια μίαν, και φτάιον τραντέλαινα και νύφε γαλαφόρα. Αυτό να έχετε τη σας σημαία. Γι' αυτό να είμαστε περήφανοι. Εμείς οι οποίοι δώσαμε, δεν μας χάρισε κανείς τίποτα. Εδώ είναι μαζί μας και ο Φράγκος ο Φραγκούλης και ο Γιώργος ο Λαζαρίδης και ο Κώστας ο Καραπαναγιωτίδης και η Δέσποινα η Σακινίδου, οι οποίοι στη συνέχεια θα μας διασκεδάσουν, αλλά θα παρακαλούσα πολύ τον κύριο Φραγκούλη να απευθύνει ένα χαιρετισμό και στη συνέχεια, επειδή μίλησα για την ποντιακή μας καταγωγή, θα πρέπει να σας πω, διότι εμείς τον πιστέψαμε, ότι ένας Έλληνας ποντιακής καταγωγής μπορεί να είναι ο Δήμαρχος του Λαγκαδά. Παρακαλώ κύριε Ταχματζίδη, να απευθύνετε ένα χαιρετισμό. Γιατρέ μου, ελάτε εδώ. Βλέπω και τον Κώστα τον Αβραμίδη εκεί, άνθρωποι που αγωνιστήκαμε για την αποκατάσταση των μοντίων. Να είστε γεροί και ο Θεός να μας έχει καλά. Ελάτε κύριε Φραγκούλη. Αγαπητοί Χριστόδελφοι και αδερφές, Ελληνίδες και Έλληνες,
Έχουμε η Αγευλογία, σήμερα μεγάλη εορτή του Αγίου Πνεύματος και νομίζω ότι τα λόγια είναι περιτά. Η γενοκτονία των Ελλήνων σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, να αποκατασταθεί και να ζητήσουν μια συγγνώμη οι Τούρκοι και μέχρι εκεί. Ευχαριστώ όλους όσους συμβάλλουν σε αυτόν τον εορτασμό και ιδιαίτερα στην οικογένεια Σαββίδη. Να είστε όλοι καλά. Υγεία και ευλογία. Ευχαριστούμε στρατηγέ μου. Παρακαλώ κύριε Λαζαρίδη. Ο Πόντιος, ο Τεμέτερον, ο Γιορίκας. Έλα Γιορίκα. Γεια σας. Θέλω καταρχήν να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Υγεία και ευλογία λένε εμείς οι Πόντιοι. Θέλω να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον Ιβάντο Σαββίδη και όλη την οικογένεια και να τους σφίξω το χέρι για αυτό το πραγματικά αριστούργημα. Με πολύ μεγάλη συγκίνηση παρακολουθήσαμε όλη τη λειτουργία και όλοι είμαστε γεμάτοι συγκίνηση. 100 χρόνια είναι πολλά για τη γενοκτονία. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να ολοκληρωθεί η προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση. 353.000 θύματα, δηλαδή ο μισός πληθυσμός των Ελλήνων του Πόντου. Και το γεγονός ότι δολοφονήθηκαν όχι για κάτι που κάνανε, αλλά για αυτό που ήταν, δηλαδή ήταν Έλληνες και χριστιανοί ορθόδοξοι. Είναι ακριβώς ο ορισμός της γενοκτονίας. Γι' αυτό συνεχίζουμε δυνατά μέχρι την ολοκλήρωση και θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά τα πολύ σημαντικά που είπε η αγαπητή φίλη Χριστίνα, ότι το γεγονός ακριβώς ότι όλοι μας οι Πόντιοι έχουμε πάντα αναμένο το καντήλι στα σπίτια είναι γιατί όλοι αφήσαμε πίσω από έναν νεκρό και στη μνήμη αυτού είναι αναμένα τα καντήλια μας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και να είμαστε όλοι γεροί να γιορτάσουμε και του χρόνου και να πανηγυρίσουμε τη διεθνή αναγνώριση επιτέλους. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ κι είμαι απαλά, αλλά κάθε χρόνο να δάει. Η Αγευλογία Σόλτς. Να είστε όλοι καλά. Κάθε χρόνο έρχομαι σαλά. Να τιμούμε και την Εκκλησία, αλλά και την οικογένεια Σαββίδη που στηρίζει όλα τα χρόνια ούλθ τη Πόντιους. Να είστε καλά και του χρόνου ξαναδακά. Χρόνια πολλά. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει από πλευράς χαιρετισμού. Χαιρετισμών. Τον Ηλία δεν έκανα αναφορά στον Ηλία το φίλο μου. Γεια σου Ηλία όπου και να είσαι εδώ γύρω. Όμως, ένα θερμό χειροκρότημα στους μουσικούς μας που θα μας κρατήσουν στην τροφιά. Και ξεκινάει το πρόγραμμά μας μια μεγάλη φωνή στο ποντιακό τραγούδι. Μια φωνή που μεγαλώσαμε όλοι μας. Κώστα δεν εννοώ ότι είσαι μεγάλος, αλλά τα τραγούδια σου είναι χρόνια και διαχρονικά. Κώστας Καραπαναγιωτίδης. Να είσαι καλά Χριστίνα. Και η δική σου προσφορά είναι τεράστια. Να είστε καλά και να ευχαριστήσω θερμά την οικογένεια και τον Παύλο που μου εμπιστεύονται και μοιράζομαι μαζί σας αυτή την ευλογία. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά λοιπόν, χρόνια πολλά. Σε ραντάνι, μήλα κοκκίνα πουλί, σε ένα ματί δεμένα. Και σε ραντάσε, έφτας κι αν έφτας πουλί, και βρίξα μόνο εμένα. Και δεν ρίξα μόνο εμένα. Για έλα, έλα πουλί, μέτε με μελά για βρήμ, το τόμα, μα το τέρμα σπουλί, θα σύρκεται τα πουλί και θα σύρκεται
ξένα τα μήνυλα από κοινά πουλί δεμένα σαματήλια και κανένα χέρι το κόκκινο πουλί τα μόντε σαν τα χίλια και τα μόντε σαν τα χίλια. Για έλα, έλα, πουλί μου, με τενέλα για βρύν α, το δωμά, μα το τέρμα σκουλί θα σύρκεται τα πουλί και θα σύρκεται τα πουλί. Σαν να συναρρώθει μία το μάτι με σκοτεινέψα να συναρρώθει μία πίνω για να σ' αντιγούμε τι δεν να μη θυμούμε όντως η μάμα κι αν θολό θα ρωζώ και σκοτούμε όντως η μάμα κι αν θολό θα ρωζώ και σκοτούμε. Σαν ξένα έρημο που λύκω με ένα ταυτερό γάμα μακρά σημάνα πιάσω γη, πιάσω λέα τα αδερφόπα μακρά σημάνα πιάσω γη, πιάσω λέα τα αδερφόπα. Αρνημένς και τα είχασαι έκλεισα ερημιάς και φύλλα φύλλα φόρταζα εκεί μα πήρες αξιά. Μικρό κορίτσι και φορπατή η νύχτα με το φεγγόν αντέρχαθε φίλε μα το λεπτά το κυκέκον. Μικρό κορίτσι και πορπατή η νύχτα με το φέκον απέρχαθε φίλε μα το λεπτά το κυκέκον. Αρνή με σένα είχασε εκεί σε ερημιάς εφήνα φύλλα φόρταζα εκεί μα πες αξιάς. Αρνή με σένα είχασε εκεί σε ερημιάς εφήνα φύλλα φόρταζα εκεί μα πες αξιάς. Και για δε σε θα λέω εσέ μου λυπτέματεσα εγώ κι που σμαντεύω εσέ μου λυπτέματεσα εγώ κι που σου αντεύω και δεν σε βουλήτε να τεσά εγώ κι που σου αντεύω και δεν σε βουλήτε να τεσά εγώ κι που σου αντεύω. Όσα κουτσόπα έχω ρου πάτες είναι αδερφέκο μα τώρα έδρα την πελιά πρόβα και έχω να στεγώ. Όσα κουτσόπα έχω ρου να πέσει κανένα θέκο μα τώρα έδρα την πελιά το μου και έχω να στεγώ. Να είναι με το έπαθα μάλιτσα χουί χουί το κόσμο μια αγαπά και εγώ την κάτω χουί. Να είναι με το έπαθα είχανε πάντα χρουί το κόσμο μια αγαπά και εγώ την κάτω χουί. Πάντα λες πάντα γελάς όπερα το πέστα
χωρίς ήρωα. Το βράδυ.